Μια διαφορετική εικόνα της Αθήνας που γνωρίζουμε έδωσε στο Κυριακάτικο πρωινό το πολύχρωμο ανθρώπινο ποτάμι που κατέκλυσε την πόλη σε μια ζωντανή αθλητική μέθεξη. Ο 35ος Μαραθώνιος και οι αγώνες των 5 και 10 χιλιόμετρων στο κέντρο της Αθήνας έβγαλαν στο δρόμο 50.000 δρομείς σε μια μεγάλη μαζική γιορτή σύνθημα υγείας, κοινωνικότητας και εξωστρέφειας. Άνθρωποι όλων των ηλικιών και 100 διαφορετικών εθνικότητων κατέκλυσαν τους αυστηρά απροσπέλαστους για οχήματα κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας για τη χαρά της συμμετοχής και την ατομική τους υπέρβαση. Αριθμός ρεκόρ περισσότερων από 18.000 δρομέων πήρε η κίνηση από το Μαραθώνα στην αυθεντική διαδρομή που ανέδειξε μεγάλο νικητή τον 23χρονο Κενιάτη Σάμουελ Καλαλέη να κόβει πρώτο στο νήμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο σε 2 ώρες 12 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Ήταν η πρώτη του συμμετοχή και όπως είπε, του φάνηκε εύκολη. It was easy to win. Yeah, easy for me. Συμπατριώτες του Καλαλέη συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα με τον περσινό νικητή Λούκας Ρώτης Λουμπουάν στη δεύτερη θέση με 2:14:22 και τον Μάρκ Κοσγκέι Κύπτο με 2:16:10. Ο Κώστας Γκελαούζος ήταν ο πρώτος Έλληνας, νικητής και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με χρόνο 2:27:21 και 8ος στη γενική κατάταξη. Πίσω του ο Χριστόφορος Μπερούσης με χρόνο 2:28:19 και τρίτος πανελληνιονίκης ο Παναγιώτης Καραΐσκος με 2:28:57. Είναι η πρώτη μου συμμετοχή στο Βάθρο. Μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη προετοιμασία ανταμείφθηκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πολύ συγκινημένος. Νικήτρια στις γυναίκες ήταν η Χίρμπα Μπαντάνη από την Αιθιοπία με 2:34:18. Ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η πρώτη Ελληνίδα ήταν η Ράνια Ρεμπούλη, νικήτρια και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με χρόνο 2:49:06. Το ήθελα πάρα πολύ το 3x3. Είχα πάρα πολύ άγχος για να πω την αλήθεια, γιατί έρχομαι από μια λίγο δύσκολη χρονιά με τους τραυματισμούς που πέρασα το 2017. Πρώτος στα 10 χιλιόμετρα ήταν ο Χρήστος Καλλίας σε 30 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, που είναι ρεκόρ διαδρομής. Ενώ στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Ελευθερία Πετρουλάκη με 35 λεπτά και 58 δεύτερα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να χτίσουμε πάνω σε αυτόν τον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι να το καταστήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του κόσμου και το κυριότερο να συνειδητοποιήσουν όλοι οι μαραθωνοδρόμοι της Ιφιλίου ότι είναι αδιανόητο να είναι μαραθωνοδρόμοι χωρίς να έχουν τρέξει στην κλασική διαδρομή. Του χρόνου θα συναντηθούμε εδώ και εσείς μαζί και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που καλύπτεται από το πρωί αυτό το σπουδαίο γεγονός και θα έχουμε να παρουσιάσουμε μία ακόμα καλύτερη διοργάνωση για έναν αυθεντικό μαραθώνιο. Η αγάπη του κόσμου για τον αυθεντικό μαραθώνιο κατέριψε ακόμη ένα ρεκόρ συμμετοχών, με τους δρομείς να κρατούν ανάμνηση μια ακόμη ωραία εμπειρία μέχρι την επόμενη πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.